Οι επαγγελματίες αλίες της Κρήτης, από τη μία βέβαια οι άνθρωποι έχουν να αντιμετωπίσουν βέβαια τις επιπτώσεις της πανδημίας και τη μείωση των εσόδων τους και από την άλλη έχουν να αντιμετωπίσουν και βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό βίδεο το οποίο βέβαια δημοσιεύθηκε και στο neakrite.gr, έχουν να αντιμετωπίσουν και τα λαγοκέφαλα. Πάμε να συνομιλήσουμε ένα θέμα το οποίο απασχολά πάρα πολλούς επαγγελματίες, περισσότερους αλίες. Να συνομιλήσουμε τον κύριο Μανώλη Ματζαράκη, είναι πρόεδρος Συλλόγου Αλιέων στο νομό Ηρακλείου. Κύριε Ματζαράκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Αυτή τη συζήτηση βέβαια με τα λαγοκέφαλα την κάνουμε την τελευταία πενταετία. Την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Κάθε χρόνο και χειρότερα θα πω εγώ. Ναι, εγώ θα έλεγα από ό,τι θυμάμαι εγώ άλλα 5 χρόνια προσθέστε. Όταν ήταν η αρχή που είχαμε την έξαρση αυτή, είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου τότε. Δεν μας άκουσε κανείς. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ενδιαφερθεί άνθρωπος για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Αν και έχουν χρηματοδοτηθεί και το ΕΛΚΕΘΕ για να κάνει μια έρευνα με σκοπό με τι τρόπο μπορεί να καταπολεμηθεί αυτό το πράγμα, είναι ένα, για μας θεωρείται ένα παράσιτο. Εγώ το είχα χαρακτηρίσει. Εντάξει, έχετε δίκιο. Εντάξει, το ΕΛΚΕΘΕ εκεί οι άνθρωποι προσπαθούν βέβαια. Προσπαθούν, θα πρέπει να υπάρξει και κεντρικά μια θέληση προκειμένου να βρεθεί λύση. Κάθε ψαριά και λαγοκέφαλο, κύριε Ματζαράκη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το ψάρι αυτό έχει γίνει η καθημερινότητά μας, η ρουτίνα μας πλέον. Δεν υπάρχει μέρα που να μην έχουμε επιπτώσεις από αυτό το είδος, διότι εκτός των ότι πάνε τώρα και τρώνε από τα δίχτυα πάνω, τρώνε και τα δίχτυα, είναι τα δόντια τους τόσο πολύ ισχυρά, που κόβει ακόμα και το σκοινί του δίχτυου. Τρώνε και έχουμε δηλαδή διπλή ζημιά και από τα εργαλεία που μας καταστρέφουν και ό,τι μας τρώνε τα αλλιεύματα. Είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο. Κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί από τους κυβερνώντες. Η Κύπρος πριν από μερικά χρόνια εκμεταλλεύτηκε κάτι ευρωπαϊκά κονδύλια και έδωσε κάποιες αποζημιώσεις τους αλλιείς. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε, φαίνεται, παιδιά άλλου Θεού, δεν ξέρω τι να πω. Κύριε Ματζαράκη, δηλαδή. Ένα πολιτικό εκεί. Κύριε Ματζαράκη, δηλαδή το κόστος της καταστροφής, της ζημιάς, σε καθημερινή βάση, πόσο είναι? Κοιτάξτε, για να κάνεις ένα κουστούμι δίχτυα που λέμε εμείς, χρειάζεσαι 5 με 6.000 ευρώ. Για κοιτάξτε, καταρχήν να ξέρετε ότι αυτό το πράγμα με αυτά τα ψάρια θα επιδεινωθεί και τους καλοκαιρινούς μήνες που ζεσταίνονται τα νερά και έρχονται μέχρι στους 20 πόντους στις παραλίες. Θυμάστε τι είχε γίνει και στη Χρυσή και σε άλλα μέρη με δαγκώματα και τα λοιπά. Αυτό θα επιδεινωθεί. Εμείς είχαμε προτείνει να δοθούν κίνητρα στους αλλιείς για να τα αλλιεύουν. Αλλά για να κάνουμε εμείς τέτοια δουλειά χρειαζόμαστε άλλα εργαλεία. Αυτά που έχουμε εμείς δεν τους κάνουν τίποτα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Μόνο με την υπεραλίευση μπορεί να μειωθούν τα ιχθυαποθέματα σε αυτό το είδος. Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται οι πληθυσμοί περισσότερο? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε όλη την Κρήτη. Δεν υπάρχει ημέρα σε όλη την Κρήτη να μην έχετε διαψάρια. Αυτή τη στιγμή το κανάλι σας βρίσκεται στις Γούβες. Εγώ προχθές έβγαλα δύο, ήταν 4,5-5 κιλά ήταν το κάθε ψάρι. Ανατολικά έχουν τα μεγέθη μεγαλώσει πάρα πολύ, διότι ένας συνάδελφος ήταν στις Διονυσάδες έξω από τη Σιτία και έπιασε ψάρια της μεγέθους 10 κιλών και 11 κιλών ψάρια. Φανταστείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή που δεν μπορούμε να το Μάλιστα. δούμε. Κύριε Ματζαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ να είστε καλά.